Ευχαριστώ πολύ και εγώ με τη σειρά μου την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμητική πρόσκληση. Το θέμα μου είναι οι αγκιοπλαστικές σε γυναίκες. Δεν έχω καμιά δήλωση συμφέροντο να κάνω. Είναι γνωστό το ρητό ότι πύργινη και θάλασσα αποτελούν τις πληγές της ανθρωπότητος. Πρώτος αναφέρεται να το είπε ο Μένανδρος το 300 π.Χ. Και από τότε οι παρεξηγήσεις, ειδικά με το θέμα γυναίκα, δεν έχουν τελειώσει. Ενδεικτικά αναφέρω πύρινη, θάλασσα και γυναίκα που υπόθηκε από άμβονος. Στη Θεσσαλονίκη ενός λοιπόν και γυναίκες. Το 2007 στις Ηνωμένες Πολιτείες κάθε λεπτό καταγραφόταν ένας θάνατος γυναίκας και αυτό συνολικά αντιπροσωπεύει 420.000 περισσότερους θανάτους αν συνδυάσουμε μαζί τους καρκίνους, τους αναπνευστικές ανεπάρκειες, την νόσο Αλτσχάιμερ και τα ατυχήματα. Η Στεφανία νόσο αφορά όλες τις χώρες ανεξαρτάται του κοινωνικού, οικονομικού ή πολιτιστικού επίπεδου και αυξάνει πορείους της ηλικίας. Στα 30 χρόνια από το 1980 μέχρι το 2010 έχει μειωθεί ο ρυθμός θνητότητας τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες. Ενδεικτικά θέλω να δείτε με το έντονο κόκκινο χρώμα είναι η θνητότητα των γυναικών, με το έντονο μπλε είναι η θνητότητα των ανδρών. Βλέπετε τι έκταση υπήρχε στη Στεφανία νόσου, στους θανάτους από Στεφανία νόσου το 1980 και πώς μετεξελίχθηκαν αυτά το 2010. Είναι μύθος ότι η Στεφανία νόσου πλήττει το ίδιο και τα δύο φύλλα. Οι γυναίκες παρουσιάζουν μειωμένο κίνδυνο να νοσήσουν. Στις ηλικίες κάτω από το 45 ετών, η Στεφανία νόσου απαντάται με μικρότερη συχνότητα από ό,τι στους άντρες και επίσης υπάρχει ελαττωμένος κίνδυνος να νοσήσουν σε σχέση με τους άντρες. Και στις μεγαλύτερες ηλικίες όμως, εξακολουθούν οι άντρες να έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο νόσησης. Λιγότερες γυναίκες επίσης πεθαίνουν. Ο ρυθμός θνητότητας στις ηλικίες 30 έως 60 ετών βλέπουμε ότι είναι στους άντρες τετραπλάσιος από αυτές τις γυναίκες και στις μεγαλύτερες ηλικίες οι άντρες πάλι περιδρούν με διπλώσια ποσοστό. Αυτό το επιβεβαιώνει και η στατιστική του 2017 σε 100.000 ανθρώπους, όπου καταγράφηκαν στις ΗΠΑ 209 θάνατοι γυναικών, ανδρών και 129 θάνατοι γυναικών. Σας παρακαλώ, παρατηρήστε και από την προηγούμενη διαφάνεια την έκταση που έχει το μπλε, έντονο μπλε χρώμα σχέση με το έντονο κόκκινο σε όλες τις χρονικές περιόδους. Ελληνικά στοιχεία πραγματικότητας. Στο εργαστήριό μας την πενταετία καθηγιάστηκαν 3.500 άνθρωποι. Το 26% αυτών ήταν γυναίκες. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η Στεφανία νόσος δεν πλήττει το γυναικείο φύλλο και έχει οδηγήσει την Αμερικάνικη Καρδιολογική Εταιρεία να εκδίδει επανειλημμένα κατευθείαν οδηγίες πρόληψης της Στεφανίας νόσος στις γυναίκες. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι σε μια στατιστική που κάνανε, εθνική έρευνα που κάνανε, βρήκαν ότι μισές περίπου γυναίκες, αν υποψιαζόταν ότι είχαν καρδιακό επεισόδιο, δεν θα καλούσαν το αντίστοιχο 166. Και το πρόβλημα στις μαύρες γυναίκες είναι ακόμη μεγαλύτερο. Ίσως σε αυτό να οφείλεται και η ελαττωμένη χρησιμοποίηση φαρμακευτικών μεθόδων και μεθόδων επαναγκαίωσης στις γυναίκες σε σχέση με τους άντρες. Και ας δούμε λίγο την παθοφυσιολογία. Τελικά, τι είναι η διαφορά μεταξύ άντρα και γυναίκας? Δεν είναι τα ιστρογόνα. Μα τα ιστρογόνα, δίδεται όμως το μικρό αριθμό εργασιών, σχετίζονται με καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία, επιδρούν θετικά σε όλους τους παράγοντες της αθυρωματικής αλυσίδας, επηρεάζουν τα λιπίδια, ελαττώνοντας τις φλεγμονώδεις που αυτά προκαλούν. Επιδρούν θετικά στο εθιοθύλιο των αγγείων, ενώ ελαττώνουν τον πολυψιασμό των λιομυϊκών ινών των αγγείων. Επίσης, αυξάνουν την ευαισθησία στις αγκεδηλωτικούς παράγοντες, όπως η ακτινοχολίνη, μέσω αύξησης του κυκλοφορώντος ενώου. Πρόσφατη εργασία του 2019, η οποία μελέτησε 290 περίπου γυναίκες σε βάθος δεκαετίας με σύνδρομο X, δηλαδή γυναίκες οι οποίες είχαν τυπικές στη θάχη, αλλά μη κριτικές αθερωματικές βλάβες στα αγγεία. Βρήκε λοιπόν ότι αυτές οι οποίες είχαν. Βρήκε ότι αυτές οι οποίες είχαν κακή μικροκυκλοφορία, αυτές είχαν στη δεκαετία περισσότερα μέις από τις άλλες που δεν είχαν. Δεν αποδείχθηκε το ίδιο όσον αφορά την αγκαιοσύσπρωση των Στεφανίων, η οποία σε άλλη μελέτη, μικρή και αυτή, βρέθηκε ότι σχετίζεται με την επιβίωση. Το πόσο πολύπλοκος είναι ο ρόλος των ιστρογόνων στον οργανισμό φαίνεται και από το παρακάτω. Η εντερική χλωρίδα του εντέρου παράγει β-γλουκορονιδάση. Αυτή διασπά τα ιστρογόνα στις ενεργές τους μορφές.
Σε περίπτωση που υπάρχει δυσβίωση, ελληνικός όρος, που σημαίνει χαμηλή βιοποικιλότητα του εντερικού βληνογόνου, τότε αυτός ο ρυθμός διάσπασης των ιστρογόνων ελαττώνεται και ελαττώνεται κυκλοφορούντα ιστρογόνα. Αυτό έχει συνδεθεί με παχυσαργία, μεταβολικό σύνδρομο και καρδιαγγειακή νόσο μεταξύ των άλλων. Πρόσφατη εργασία του 2019 προτείνει την μέτρηση των ιστρογόνων στις μεταεμενοποστιακές γυναίκες σαν δείκτη πρόληψη, σαν δείκτη διευκρίνησης των γυναικών οι οποίοι βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο να νοσήσουν με στεφανία νόσου. Και αυτό γιατί βρήκε ότι υπάρχει αυξημένη αναπόθεση ασβεστίου στα στεφανία άγκια, το οποίο έχει συσχετιστεί με στεφανία νόσο, στις γυναίκες που είχαν χαμηλά επίπεδο ορμονών. Στις μεταεμενοποστιακές γυναίκες δεν συστήνεται και δεν προκρίνεται η χρήση εξωγενών ιστρογόνων, τα οποία έχουν δειχθεί αδρανή ή ακόμα και βλαβερά. Έχουν οι γυναίκες διαταραγμένο βιολογικό ρολόι. Στην αναπορροϊκή ηλικία από τα 14 μέχρι τα 45 χρόνια, οι γυναίκες υφίστανται μεθόδους αντισύλληψης, περιλαμβάνει ιστρογόνα εξωγενώς, εκτρώσεις, τεχνητή γονιμοποίηση με όλα τα χαρακτηριστικά που μπορεί να έχουν, με όλες τις τεχνικές. Αλλά κυρίως νομίζω ότι πέρα από τον παραπάνω, η σύγχρονη αντίληψη ότι η επαγγελματική και προσωπική ανέλυξη της γυναίκας δεν φαίνεται να σχετίζεται πάντα και να συνδέεται με τη δημιουργία οικογένειας. Βλέπουμε τι γίνεται στην Αμερική, όπου η ηλικία γονιμοποίησης ήταν στο 20-21 χρόνια το 1980, ενώ το 2016 αυτό μετέθηκε στο 30-31 έτη. Και στατιστικές από την Αυστραλία μας λένε ότι την επόμενη δεκαετία αναμένεται ο αριθμός των ζευγαρών χωρίς παιδιά να ξεπεράσει αυτές με παιδιά. Αν αυτή η διαταραχή σε όλο το βιολογικό ρυθμό της γυναίκας οφείλεται με τα πολλές ενδιδάσεις υπερευαισθησίας, είναι φιδέλατα που παρατηρούνται ακόμα και στην εκδήλωση στεφανίας νόσου, μένει να αποδειχθεί. Το κυρίω μου θέμα είναι αγκιοπλαστική σε γυναίκες ή αλλιώς η εφαρμογή της στατιστικής στην αγκιοπλαστική σε γυναίκες. Και είναι γνωστό από παλιά ότι η στατιστική είναι ένας τρόπος να πείσει και ψέματα. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια να αποδειχθεί το εξής μέσω των στατιστικών, ότι τα γυναικεία επικαρδιακά στεφανία άγκια έχουν διαφορετική συμπεριφορά από τα ανδρικά όσον αφορά τις μεθόδους αγκιοπλαστικής. Σε όλες τις μεγάλες υποομάδες που μπήκε μέσα η αγκιοπλαστική και ο όρος γυναίκα, αποτελούν αντικείμενο προς διερεύνηση. Δεν βρέθηκε, συμπερασματικά σας λέω, δεν βρέθηκε κάτι το χειροπιαστό, το οποίο να ξεχωρίζει τις γυναίκες από τους άντρες. Θα ήθελα μόνο να εστιαστώ στον κίνδυνο αιμορραγίας και στο σχετιζόμενο με αυτό κερκιδική μέσω και η διαμοιραία προσπέλαση. Είναι γνωστό ότι η κερκιδική αρτηρία από εργασία του 1990 στις γυναίκες έχει μικρότερο διάμετρο σχέση με τους άντρες. Εργασία το 2010 από το Πακιστάν επιβεβαιώνει το έβριμα, βρίσκοντας ότι όμως αν χρησιμοποιηθεί η ολένιος αρτηρίας σε εκείνο τον πληθυσμό που μελέτησε, δεν είδε διαφορές, άντρες και γυναίκες. Διαφορές παρατηρούνται και στο μέγεθος της μοιραίας αρτηρίας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Είναι όμως ζητούμενο αν το μέγεθος των αρτηριών είναι κάτι που εξετάται από το φύλο και δεν αφορά το σωματότυπο. Είναι γνωστό οι άντρες με τις γυναίκες, γενικά οι άντρες είναι πιο μεγαλόσωμοι. Και δεν έχει μελετηθεί επαρκώς αν μια Φιλανδέζα μεγαλόσωμη έχει το ίδιο μέγεθος αρτηρίας με μια Ταϊλανδέζα. Όσο για την επίδραση της γυμναστικής στο μέγεθος των αρτηριών, είναι γνωστό το θετικό remodeling που δημιουργεί η γυμναστική στις αρτηρίες. Για όποιο λόγο όμως και να συμβαίνει, είτε λόγω φύλου, είτε λόγω σωματότυπου, είτε λόγω αλλοιωμένης άθλησης, οι γυναίκες έχουν μικρότερο μέγεθος σε σχέση με τους άντρες κερκιδικής αρτηρίας. Αυτό συνδέεται με αυξημένα ποσοστά σπασμών και φυσικά χρειάζεται μεγαλύτερη εμπειρία της καθυστηριάσης. Έτσι λοιπόν, εν έτη 2019, διαπιστώνεται ότι η χρήση της κερκιδικής προσπέλασης στις γυναίκες είναι μειωμένη σε σχέση με τους άντρες. Αυτό φυσικά αυξάνει τον κίνδυνο αιμορραγίας. Παλιές μελέτες, οι οποίες δείχνουν στατιστικά ότι οι γυναίκες αιμορραγούν περισσότερο σχέση με τους άντρες. Και αν δούμε και τη χρήση του B3A και μάλιστα σε υπερβολική μη τιτλοποιούμενη με το σωματικό βάρος δόση, τότε το πρόβλημα γίνεται πολύ μεγάλο.
προσπάθησα να δώσω μια παθοφυσιολογική ερμηνεία γιατί να συμβαίνει αυτό. Μελέτες στα εμπετάλια βρήκαν ότι έχουν αυξημένη υπεραντιδραστικότητα, γεγονός που δεν εξηγεί τα παραπάνω. Έτσι λοιπόν προτάθηκε ένα παθολογανωτικό μοντέλο για να εξηγεί τις στατιστικές. Ποια είναι όμως η αλήθεια? Ότι οι νεότερες στατιστικές, οι οποίες μάλιστα αφορούν και μεγάλο αριθμό γυναικών, δείχνουν ότι αν λάβουμε μέτρα όπως να μην χρησιμοποιήσουμε το P3 αλλά επιβελαιουροδίνη, να χρησιμοποιήσουμε closure devices και κερκιδική αρτηρία, τότε τα ποσοστά αιμορραγίας μειώνονται κατά 50% και προσεγγίζουν πιθανόν αυτά των ανδρών. Συμπερασματικά, η στεφανία νόσος αφορά το γυναικείο πληθυσμό και χρειάζεται ευαισθητοποίηση τόσο των γυναικών όσο και των γιατρών στην έγκυρη αναγνώριση και αντιμετώπιση της νόσου. Οι γυναίκες που φτάνουν στο αιμοδυναμικό εργαστήριο πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως και οι άνδρες. Θα δώσουμε προσοχή βέβαια στον κίνδυνο αιμορραγιών. Περισσότερες μελέτες βασικής έρευνας και λιγότερες στατιστικές ανάλυσεις απαιτείνονται στη διευκρίνηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των δύο φύλων και, κατά τη γνώμη μου, η θέση της γυναίκας στις δυτικές κοινωνίες δεν είναι αυτή που της αρμόζει. Μια κοινωνία για να μπορέσει να διατηρήσει τον πληθυσμό της, θα πρέπει κάθε γυναίκα να γεννάει κατά μέσο όρο 2,1 παιδιά. Βλέπετε πού βρισκόμαστε εμείς, πού βρίσκονται όλες οι αναπτυγμένες χώρες και πόσο καλπάζει η Αφρική. Αυτό σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι προάγγελος κοινωνικών, πολιτικών και πολεμικών αναταραχών στο μέλλον. Και φυσικά και επειδή ο άντρας είναι κατά τεκμήριο κυρίαρχος αυτού του κόσμου, δεν μένει ανεπηρέαστος από όλη αυτή την διαταραχή που παρατηρείται στο γυναικείο φύλο και στην κοινωνία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας για αυτό το δύσκολο και εκτεταμένο θέμα. Συγχαρητήρια, κύριε Παπακωνσταντίνου, για την τόσο εμπεριστατωμένη και γλαφυρή παρουσίαση. Ο κύριος Διδάγγελος να κάνει το σχολιασμό. Ερώτηση από το ακροατήριο. Άρα, συμπερασματικά, με εξαίρεση λοιπόν το ότι έχουν λίγο μικρότερα αγγεία και θέλει λίγο περισσότερο προσοχή, δεν θα πρέπει να έχουμε, ας το πω, bias στο να αποστέλουμε και να αντιμετωπίζουμε το ίδιο επεμβατικά τις γυναίκες όπως και τους άντρες ασθενείς μας. Έχουν το ίδιο πρόβλημα. Νομίζω ότι αυτό το επιβεβαιώνουν και οι οδηγίες, κατευθείαν οδηγίες επαναγκαίωσης, όπου οι γυναίκες δεν αποτελούν ξεχωριστή ομάδα, όπως οι διαβητικοί, οι ηλικιωμένοι, και δεν γίνονται μεγάλες αναφορές. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να πιστήσουμε την προσοχή μας ότι οι γυναίκες νοσούν και πρέπει και αξίζουν την προσοχή μας και να προσέξουν πίσω τον κίνδυνο αιμορραγιών. Σας ευχαριστώ πολύ. Και περνάμε στον τελευταίο.